μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον διεθνολόγο, τον κύριο Αντώνη Στριανού. Κύριε Στριανού, καλησπέρα σας. Πόσο πρέπει να ανησυχεί η διεθνής κοινότητα για την πολιτική αστάθεια στο Σουδάν? Αρχίσουμε με αυτό. Μπορεί αυτή να έχει οποιασδήποτε επιπτώσεις στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο ή περιορίζεται στα σύνορα της χώρας? Καλησπέρα κύριε 56 και χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Προφανώς ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί στο Σουδάν από το 2003 και εντεύθεν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και χαίρομαι πραγματικά ότι το κανάλι σας προωθεί και προβάλλει αυτή την ανθρωπιστική κρίση, την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που ενδεχομένως μπορεί να μην έχει τόσες πολλές γεωπολιτικές προεκτάσεις για το παγκόσμιο ή να μην μας αφορά κατά ανάγκη, αλλά είναι μια κρίση ανθρωπιστική. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2003, αγαπητέ μου Κυριάκο, υπήρξε μια γενοκτονία στο Σουδάν, στον Ταρφούρ, και αυτό που έχουμε σήμερα είναι ο απόϊχος εκείνης της γενοκτονίας. Μιας γενοκτονίας η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Αφρικής. Το Σουδάν βρίσκεται στην Ανατολική Αφρική, αλλά είναι μια χώρα η οποία δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν υδροδότηση. Ο μέσος μισθός χρονιαίος είναι $750 το χρόνο. Και σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αντίπαλες παρατάξεις να μάχονται μεταξύ τους και το κόστος αφορά τους πολίτες. Πολίτες οι οποίες όπως έχουμε ακούσει στο πολύ αναλυτικό σας ρεπορτάζ πληρώνουν ακριβώς την διαμάχη μεταξύ των δύο φραξιών οι οποίες υπάρχουν, του στρατηγού, ο οποίος είναι ο de facto πρόεδρος μετά την έκτρωση του Ομάρ Αλ-Μπασί. Είναι ένα παράξενο. Πώς φτάσαμε καταρχήν να έχουμε υπεύθυνο για τη διακυβέρνηση της χώρας στο στρατό, ένα στρατιωτικό? Το 2019 είχαμε το πραξικόπημα, είχαμε την έκτρωση του τότε Προέδρου για 30 χρόνια, του Ομάρ Αλ-Μπασίρ, ο οποίος ειδήσουν παρόδο είναι και καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως για παράδειγμα έχουμε και τον κύριο Πούτιν, ο οποίος πρόσφατος έχει εκδοθεί από εκείνη την περίπτωση. Και αυτές οι φράξεις, οι δύο οι οποίες υπάρχουν στο Σουδάν, οι οποίες ασχολήθηκαν με την γενοκτονία που υπήρξε το 2003 μέχρι και σήμερα και το 2021 μετά από πραξικόπημα ανέλαβαν την εξουσία, αυτή τη στιγμή προσπαθούν ο καθένας να κυριεύσει και να ελέγξει τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια χώρα η οποία... Άρα μάχονται δύο πλευρές για την εξουσία ουσιαστικά και με τον κόσμο να υποφέρει. Ακριβώς, και αυτό το πάρουμε σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, να υπενθυμίσουμε ότι το Σουδάν είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, μια χώρα η οποία έχει λιμάνι, για παράδειγμα το λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο λιμάνι είναι ένα από τα κέρια σημεία και ένα κομβικό σημείο, για παράδειγμα, για την είσοδο στη διόρυγα του Σουέζ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως, εάν η κρίση συνεχιστεί, και είμαι βέβαιος ότι η κρίση θα συνεχιστεί, υπάρχει μια επίδραση ακόμα και στην ναυτιλιακή διαδικασία η οποία διέρχεται μέσω από τη διόρυγα του Σουέζ. Αυτό αφορά τα 46 εκατομμύρια του πληθυσμού του Σουδάν, αφορά επίσης την αστάθεια την ευρύτερη η οποία υπάρχει στην περιοχή, για να υπενθυμίσουμε το Σουδάν γειτνιάζει με χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος, όπως είναι για παράδειγμα η Κένια, όπως είναι για παράδειγμα το Τσιμπούτι. Χώρες οι οποίες έχουν ρόλο να διαδραματίσουν εντός της Αφρικανικής Ηπείρου. Μάλιστα. Κύριε Στριανού, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.